Η μερίδα στο επιμελητήριο Καβάλας διοργάνωσε ο Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου. Ποιος είναι όμως ο Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου? Πριν την εκδήλωση της κρίσης χρέους στην Ελλάδα, οι μεγάλες συστημικές τράπεζες προέτρεπαν τόσο τους ιδιώτες όσο και τους επιχειρηματίες πελάτες τους να συνάπτουν μακροπρόθεσμα δάνεια σε ελβετικό φράγκο χωρίς να έχουν εισοδήματα στο εν λόγω νόμισμα και χωρίς να τηρηθεί το νομικό πλαίσιο χορήγηση δανείων σε συνάλλαγμα. Ο Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου συγκροτήθηκε και δρά εθελοντικά με φυσικά πρόσωπα με βάση τον εθελοντισμό, τον αλτρουισμό και την αλληλεγγύη, με σκοπό την ανάδειξη του μεγάλου προβλήματος του δανεισμού Ελλήνων πολιτών σε ελβετικό φράγκο, είτε κατά τη σύναψη δανειακής σύμβασης, είτε κατόπιν μετατροπής του ανεξόφλητου υπολείπου του δανείου από ευρώ σε ελβετικά φράγκα. Οι δανειολήπτες έχουν κουραστεί με όλες αυτές τις αποπληρωμές, οι οποίες έχουν αποβεί σε βάρος όλης της οικογένειας, όλης της κοινωνίας. Αποτέλεσμα αυτών των ημερίδων είναι να ενημερωθούν και οι τοπικοί άρχοντες, οι αυτοδιοικήσεις, οι περιφέρειες. Ξεκινήσαμε ένα ταξίδι. Αυτό το ταξίδι αποσκοπεί πού? Να ενημερωθεί η τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία στέκεται αρρωγός στον αγώνα μας. Ζητούμε με αυτές τις κινήσεις ένα ψήφισμα στήριξης που δεν θα είναι άλλο από το να νομοθετηθεί η απόφαση 334 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Σήμερα βρισκόμαστε στην όμορφη Καβάλα. Είναι μια ημερίδα προκειμένου και τα μέλη μας, αλλά και αυτά που δεν είναι μέλη, να ενημερωθούν για τις εξελίξεις και για οποιοδήποτε πρόβλημα ή ακόμη και τις άμυνες τις οποίες διαθέτει ένας δανειολήπτης απέναντι στις τράπεζες. Η ημερίδα έχει γίνει εχθές στην Θεσσαλονίκη. Αμέσως μετά, την Δευτέρα 19 του μηνός, έχουμε το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας, όπου είμαστε προσκεκλημένοι εκεί πέρα και θα μας δοθεί βήμα για να αναφέρουμε τα προβλήματα του Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου. Ενημερωτικά να σας αναφέρω ότι ο Σύλλογος από δημιουργία του αυτή τη στιγμή έχει 3.000 περίπου εγγεγραμμένα μέλη. Στο σύνολο μιλάμε για 70.000 δανειολήπτες και συνυπολογίζοντας οφειλέτες, συνοφειλέτες, εγγυητές, μιλάμε για ένα νούμερο των 200.000 συνανθρώπων μας. Το πρόβλημα είναι οξύ. Οι δανειολήπτες δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα δάνεια με τον τρόπο και με τον υπολογισμό της ισοτιμίας την οποία ορίζεται από τις τράπεζες. Κάνουμε τα δυνατά, πολύ φοβόμαστε, εκφράζουμε τις ανησυχίες για πρόσθετες επισφάλειες για κόκκινα δάνεια. Πρόσφατα, τον Μάιο του 2016, εκδόθηκε η πρώτη πανευρωπαϊκή απόφαση σε επίπεδο συλλογικής αγωγής από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Μία απόφαση με ιδιαίτερη σημασία και βάρος και φυσικά μία απόφαση σταθμός για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο. Η απόφαση αυτή δικαιώνει πλήρως και πανηγυρικώς τους δανειολήπτες, αποφασίζοντας και διατάσσοντας οι τράπεζες να ανέχονται την αποπληρωμή των δανείων, μάλλον όχι οι τράπεζες, η συγκεκριμένη τράπεζα, να ανέχεται την αποπληρωμή των δανείων σε ελβετικό φράγκο με την ισοτιμία εκταμείευσης. Είναι πάρα πολύ σημαντική η απόφαση αυτή, διότι έχει πλήρως αιτιολογημένες παραδοχές ως προς το γεγονός κυρίως της μη ενημέρωσης, της πλημελούς ενημέρωσης βασικά, από την πλευρά της τράπεζας. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένας δικαστικός αγώνας σε εξέλιξη και με τις λοιπές τράπεζες, γιατί αυτή ήταν η μία από τις συστημικές, δικαστήρια τα οποία θα εκδικαστούν τον Νοέμβριο τώρα τον προσεχή. Το πρόβλημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο είναι εξαιρετικά σοβαρό από την άποψη ότι αν τα δάνεια αυτά, τα οποία σήμερα εξυπηρετούνται, δηλαδή τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο δεν έχουν πάρα πολλά κόκκινα δάνεια, κόκκινα εννοώ καταγγελμένα, είναι όμως στη συντριπτική τους πλειοψηφία αποπληρώνονται με ρυθμίσεις. Αυτό σημαίνει το εξής, ότι αν τα δάνεια δεν γυρίζουν να πληρωθούν με την αρχική ισοτιμία, σαφώς θα έχουμε καινούργια κόκκινα δάνεια. Και αν μιλάμε για ένα ποσό 10 δις, που είναι το σύνολό τους περίπου, ή μάλλον πάνω από 10 δις, εκτιμούνται γύρω στα 13, αντιλαμβανόμαστε ότι σε περίπτωση που κινήσουν αυτά τα δάνεια θα υπάρξει
πρόβλημα στα κεφάλαια των τραπεζών, είναι ξεκάθαρο αυτό, και σαφώς υπάρχει εξαιρετικά μεγάλος κίνδυνος δημιουργίας νέου δημοσιονομικού κενού.